Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Έχουμε μπει εμείς και ο κόσμος μας αυτήν την ώρα μαζί σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά και στην Κύπρο και στο εξωτερικό, δορυφορικά μέσω του Ριξάτ, σε ολόκληρη την Κύπρο μέσω του Ρικένα και να είστε πάντοτε καλά. Μας τιμάει η παρουσία σας. 2 ώρες το πρωί εμείς στο ραδιόφωνο αρχίσαμε στους 97,2 στο πρώτο πρόγραμμα. Εμείς και ο κόσμος μας ραδιοφωνικά και τώρα άλλη μία ώρα τηλεοπτικά. Και να είστε πάντοτε καλά. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 2 εκπομπές καθημερινά. Με θέματα και καλεσμένους, 10 στο σύνολο εβδομαδιαίους. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, ο γαλακτοκομικός πολιτισμός της Κύπρου, ιστορία, παραδόσεις και λαογραφία. Βρίσκαμε σε πολύ καλά χέρια σήμερα. Η Δόκτωρ Στάλο Λαζάρου είναι μαζί μας, είναι η πρόεδρος του Μουσείου Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής. Με όλη αυτή την πορεία τόσα χρόνια τώρα και την προσφορά, προστίθεται άλλο ένα λιθαράκι σε όλη αυτή την προσπάθεια. Καλησπέρα, Δόκτωρ Λαζάρου. Καλησπέρα αγαπητέ Λουκά, ευχαριστώ για ακόμα μια φορά που πολύ πρόθυμα έτσι μας προσκάλεσες εδώ και να παρουσιάσουμε αυτή τη δουλειά η οποία είναι δουλειά αρκετών χρόνων και βασίζεται πάνω σε κάποιες δραστηριότητες που είχαν προηγηθεί. Mm. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο σημαντικό είναι ο γαλακτοκομικός πολιτισμός της Κύπρου, το χαλούμι. Αλλά δυστυχώς, ενώ είναι τόσο σημαντικό, μέχρι τώρα δεν υπήρχε έτσι ένα πόνημα να συλλεγούν όλα αυτά τα στοιχεία για να προβληθούν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Η προβολή σας αξίζει και με το παραπάνω, να ξέρετε, γιατί η προσπάθεια που κάνετε είναι όχι μόνο αξιέπαινη, θαυμαστή. Και μας εκπροσωπείτε και στο εξωτερικό και μας τιμάτε κιόλας. Με αφορμή, βέβαια, την καινούργια σας έκδοση, που είναι ο γαλακτοκομικός πολιτισμός της Κύπρου, η ιστορία, οι παραδόσεις και η λαογραφία, αγαπητή μου κυρία Λαζάρου, όπου συμπεριλαμβάνει μέσα τι αυτός ο τόμος. Τα πάντα. Είναι ιστορική εξέλιξη των γαλακτοκομικών προϊόντων της Κύπρου από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και σήμερα. Οτιδήποτε αφορά τα ήθη, έθιμα, λαογραφία, οτιδήποτε αφορά τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής των γαλακτοκομικών προϊόντων και να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν και τα γνωστά, αυτά που είναι γνωστά σε όλους μας, αλλά υπάρχουν και κάποια που είναι άγνωστα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως παραδείγματος χάρη τα διάφορα είδη βουτύρου, το βουτύρο της αναρής που θα δούμε στη συνέχεια, το βουτύρο των χαλουμιών, το βουτύρο από τη τσίπα που παρασκευαζόνταν, τα χαλίτσια. Μάλιστα. Τώρα είναι περισσότερο γνωστά, αλλά τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν και τόσα γνωστά. Το ακαθιώτικο τυρί. Χάρη σε εσάς όμως έγιναν γνωστά, να ξέρετε. Και με τη σειρά αυτή των ντοκιμαντέρ που μας χαροποιεί ιδιαίτερα με τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Κύπρου να παρουσιάζουμε αναταχτά χρονικά διαστήματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο υλικό. Καταφέρατε να βάλετε στο χάρτη και της Κύπρου αλλά και τον παγκόσμιο όλα αυτά τα παράγωγα του γάλακτος. Σίγουρα και αυτό να πω ότι σίγουρα δεν είναι έργο ενός ανθρώπου, αλλά είναι μια συλλογική προσπάθεια και εδώ νομίζω θα πρέπει έτσι να αναφερθούν τόσο οι συγγραφείς όσο και οι συνεκδότες του βιβλίου. Η κύρια συγγραφής είναι η Δόκτωρ Εφροσύνη Γουμενίδου, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου και μέλος της Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. Μάλιστα. Είναι η πολύ γνωστή ερευνήτρια κυρία Θεοφανό Κυπρή, του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, ο αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ιωαννίδης, ο οποίος έγραψε 2 κεφάλαια, η δόκτωρ Άννα Σπύρου, που έγραψε το κεφάλαιο για την προϊστορία, και το τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο έγραψα εγώ σε συνεργασία με διάφορους συγγραφείς που εκπροσωπούν δήμους και κοινότητες, μαζί με τους οποίους έχουμε εγγράψει το γαλακτοκομικό πολιτισμό ως μέρος της άλλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αν έχω την άδειά σας να αναφέρω τα ονόματα. Παρακαλώ, βέβαια, σέλατε. Είναι η Δέσποινα Αντωνιάδου, ο Θεόδωρος Αντωνιάδης, η Στάλο Αχιλλέος, η Βασιλική Κωνσταντίνου, η Φιγένεια Πολυβίου Λαμπράκη, ο Κωνσταντίνος Λοΐζου, η Ιωάννης Παναγίνη, ο Όφητος Παναγίδη, Ζήνα Λισάνδρου Παναγίδη, Ερμιώνη Παπουή Παπασάντη, Ανδρέας Πολυκάρπου, Ελένη Μιλωάννα Χατζή Μιχαήλ, εκπροσωπούν δήμους και κοινότητες από όλη την Κύπρο. Και την αγάπη αυτού του τόπου. Και να σημειώσω εδώ ότι αυτό δεν θα γινόταν κατορθωτό χωρίς
τη στρατηγική συνεργασία της μεγαλύτερης και μακροβιότερης γαλακτοβιομηχανίας του τόπου, της Χαραλαμπίδης Κρίστης. Είμαστε συνεκδότες σε αυτόν τον τόμο. Χαίρομαι. Είναι μια πολυτελής έκδοση. Κόστησε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Και η δουλειά Χωρίς την δική τους στήριξη δεν θα μπορούσε να γίνει εφικτή αυτή η έκδοση. Φυσικά, να ευχαριστήσουμε και τα τέσσερα υπουργεία, γιατί στηρίζεται και από τέσσερα υπουργεία. Έλατε. Τόσο οικονομικά όσο και με τους προλόγους. Είναι το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Εμπορίου, μάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας μέσω των πολιτιστικών υπηρεσιών και το Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα. Ο αλλακτοκομικός πολιτισμός της Κύπρου είναι απέραντος. Αντιλαμβάνομαι μέσα από την παράδοση και πίσω στις δεκαετίες και εκατονταετίες, θα έλεγα. Είναι εκπληκτικά τα πράγματα που εντοπίζονται. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Και κάποια πράγματα ήρθαν στο φως με αυτή την έρευνα. Και να πούμε ότι αυτή η έρευνα βασίστηκε σε ένα συνέδριο που είχε προηγηθεί το 2019 πάλι για τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Κύπρου και εκεί υπήρχαν όλοι αυτοί οι ομιλητές. Μάλιστα. Οπότε είναι δουλειά που βασίζεται στις ομιλίες τους και σίγουρα προστέθηκαν και άλλα στοιχεία μέσα από την έρευνα που ακολούθησε. Και να σημειώσω ότι φυσικά το βιβλίο είναι αφιερωμένο στους απλούς ανθρώπους της Κύπρου που μέσα από τους αιώνες ανέπτυξαν και μας κληροδότησαν ένα ξεχωριστό, πλούσιο, αυθεντικό γαλακτοκομικό πολιτισμό για τον οποίο είμαστε περήφανοι. Πόσο χαίρομαι γι' αυτό. Και να πούμε ότι είναι και στην αγγλική, δηλαδή υπάρχει έκδοση στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και πού μπορούμε να το προμηθευτούμε? Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και απευθείας από εμάς. Και σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις επιμελήτριες των δύο τόμων της ελληνικής έκδοσης, την Δόκτωρ Μαρία Παύλου, καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου, και την Λίζα Μαζάς, που είχε την επιμέλεια του αγγλικού. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να μετροφιλούμε αυτό το ταξίδι. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το υλικό που φέρατε. Παρακαλώ, καλή συνάντηση στο control, αν έχετε την εγκαιροσύνη. Πάμε και αρχίζουμε. Τι βλέπουμε εδώ? Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πιο σπουδαίο, ίσως έτσι, η πιο σπουδαία γραπτή πηγή που έχουμε για την ύπαρξη των γαλακτοκομικών προϊόντων της Κύπρου και της κυπριακής ταυτότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων. Μάλιστα. Είναι ένα έγγραφο το οποίο έχει επισημανθεί στην Δημοτική Βιβλιοθήκη του Μουσείου της Βενετίας, στην Βιβλιοθήκη Κορέρ, και είναι του 16ου αιώνα και σε αυτόν αναφέρονται ονομαστικά το χαλούμι, το τυρί της Κύπρου, ο τραχανάς. Α. Και αυτό το έγγραφο έχει χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή του χαλουμιού ως ΠΟΠ και για την κατοχήρηση του χαλουμιού σε δικαστικές μάχες στην Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και οι ερευνητές πίσω από αυτό το έγγραφο είναι η Δόκτωρ Νάσα Παταπίου και ο Δόκτωρ Γκριβό. Τους οποίους και χαιρετάμε. Και πόσο σημαντικό είναι αυτό το έγγραφο? Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό το έγγραφο, βεβαίως, θα συνεχιζόταν η αμφισβήτηση από κάποιους σε ό,τι αφορά την μέληση. Βεβαίως. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Αυτός εδώ είναι ένας παραδοσιακός βοσκός της Κύπρου, ο αγαπητός κύριος Ρένος. Ο αγαπητότατος, ναι, Ρένος Κτόρου. Τον φιλοξενήσαμε και στην εκπομπή. Βεβαίως, και έναν ντοκιμαντέρ από τη σειρά των ντοκιμαντέρ για τον γαλακτοκομικό πολιτισμό. Έχει γυριστεί με τη βοήθεια του κυρίου Ρένου. Και είναι αυτή τη φωτογραφία που έχουμε στην αρχή του βιβλίου. Του βιβλίου. Και την αφιέρωση. Μάλιστα. Γιατί είναι έτσι χαρακτηριστικός ο κύριος Ρένος με την απλότητα του και την αγάπη του γι' αυτό που κάνει. Ήρθε με τη βράκα στο στούντιο εκείνη τη μέρα και μας έπαιξε και το πιθκιάβλι. Και διατηρεί και ένα μέρος του κοπαδιού του είναι το. Έχει παχύουρα πρόβατα. Μάλιστα. Αυτό που την παραδοσιακή, φύλη του προβάτου. Εσπανίζει πια. Ναι. Στην επόμενη, το χαλούμι μας. Το είναι οποίο το γνωστό μας. Είναι το διπλωμένο αυτό χαλούμι. Να πούμε ότι θα δούμε και κάποιες άλλες φωτογραφίες στη συνέχεια που υπάρχουν και τα μονά χαλούμια. Ορθάνε. Είναι σε μια άλλη περιοχή της, κυρίως είναι στα κοκκινοχώρια που υπάρχουν, ναι, τα μονά χαλούμια. Μάλιστα. Και σε κάποιες πηγές του 17ου, 18ου αιώνα αναφέρονται τα χαλούμια ως γλώσσες από τυρί. Μάλιστα. Δηλαδή είναι η ελληνική ονομασία του χαλουμιού είναι γλώσσες από τυρί. Αν δούμε το σχήμα πώς είναι, ναι, διπλωμένο. Μας παραπέμπει στη γλώσσα. Η επόμενη χαρακτηριστική μας παίρνει πίσω στους αιώνες. Είναι αυτό το αρχαίο αγαλματίδιο. Βεβαίως.
Κάναμε έτσι έρευνα στα διάφορα αρχεία των μουσείων, γιατί έπρεπε να εντοπίσουμε και διάφορες πηγές που να μαρτυρούν την ύπαρξη των βοσκών, της βόσκησης. Και μια από τις πρώτες πηγές, 5ος αιώνας π.Χ., είναι ο κρυοφόρος, ονομάζεται κρυοφόρος, είναι στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Μάλιστα. Και παίρνει το κρυάρι για θυσία. Και είναι κυπριακός θησαυρός. Βεβαίως, ναι. Μάλιστα. Ελάτε στην επόμενη, παρακαλώ, καλή συνάδελφη. Εδώ. Ναι, αυτό είναι το κυπόδιον. Δηλαδή. Είναι ένα παραδοσιακό ραβδί που είχαν οι βοσκοί. Και αυτό είναι, στην Κύπρο τώρα το λένε, στα κυπριακά το λένε τσιπόιν. Mm-hmm. Και φανταστείτε, αυτό έχει εντοπιστεί 1200 περίπου π.Χ. στο Κούριον. Είναι στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης. Και αυτό, Και φανταστείτε αυτή η ονομασία από το 1200 π.Χ. ο κυπόδιον επιβιώνει 2000 χρόνια μετά. Σαν τσιπόδιν στην κυπριακή διάλεκτο, και αυτό μαρτυρεί τη συνέχεια και την παράδοση που έχουμε σε αυτόν τον τόπο όσον αφορά την ποιμενική ζωή. Είναι συγκινητικά όλα αυτά τα στοιχεία και το πώς συνδέονται τα κομμάτια πηγαίνοντας 2.000 χρόνια πίσω. Βεβαίως, ναι. Πάμε και στην επόμενη αναφορά και αναγραφή που λέει τι, Δόκτωρ Λαζάρου. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από ένα περιηγητικό κείμενο, ένα ταξίδι που πραγματοποιήθηκε το 1596 στην Κύπρο και δημοσιεύτηκε περίπου 100 χρόνια αργότερα, αλλά σε αυτό αναφέρεται ότι τα πολύ άσπρα και τα πολύ αλμυρά στη γεύση τυριά που υπάρχουν στην Κύπρο δεν φτιάχνονται εκτός Κύπρου. Και αυτό σίγουρα παραπέμπει τα πολύ άσπρα και τα πολύ αλμυρά. Μάλιστα. Στο χαλούμ. Στο χαλούμ. Είναι και αυτή μια έτσι από τις πρώτες... Κατάθεση και μαρτυρία. Ναι, πρώτες ιστορικές γραπτές πηγές που αποδεικνύουν την ύπαρξη των χαλουμιών και ότι είναι μοναδικά για την Κύπρο. Τόσο χαίρομαι. Και απάντηση σε αυτούς που διεκδικούν... Ναι. Διεκδικούσαν. Διεκδικούσαν το χαλούμι, yeah. Αλλά μην νομίζετε ακόμη... Συνεχίζονται υπάρχουν, συνεχίζουν, ναι. Ελάτε στο επόμενο ψηφιδωτό. Ναι, είναι από την οικία του Διόνυσου, από τα γνωστά ψηφιδωτά στην οικία του Διόνυσου. Είναι μια σκηνή, μια κατσίκα που βόσκει στο δάσος. Έτσι παρόμοιες σκηνές μπορεί να δει ακόμα και σήμερα κάποιος αν πάει στην Πάφο, έτσι, σε κάποια χωριά. Είχαμε πάει στα Πηγαίνια για να κινηματογραφήσουμε τα χαλίτσια. Ναι. Και είναι ακριβώς αυτή η σκηνή που είδα, η κυρία Ελπίδα, που έχει ένα κοπάδι από κατσίκες. Το πρωί τις στέλνει και πάνε μόνες τους στο δάσος. Μάλιστα. Και βόσκουν και μετά το απόγευμα τους φυρά και επιστρέφουν πίσω. Μάλιστα. Είναι ακριβώς η ίδια σκηνή. Είναι 3ος αιώνας μετά Χριστόν και μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια βλέπουμε ακόμα και την ίδια σκηνή στην Κύπρο. Είναι, κρέμεται από το δέντρο η σύριγγα, ο αυλός του Θεού Πάνα, ο οποίος είναι προστάτης των βοσκών. Μάλιστα. Και αυτό παραπέμπει ότι ακόμα και τότε υπήρχε η ποιμενική ζωή. Ή υπήρχαν τα κοπάδια, οι κατσίκες στην Κύπρο. Σχετικό και το επόμενο ψηφιδωτό. Βεβαίως, και αυτό είναι σχετικό. Είναι ένας βοσκός με τη ράβδο του που κυνηγά τον τράγο. Η ράβδος το κυπόδιον, ένας τράγος που έχει ξεφύγει από το κοπάδι. Και αυτό είναι από την οικία του Διόνυσου. Να σημειώσουμε εδώ ότι αυτές οι φωτογραφίες από την οικία του Διόνυσου είναι με την άδεια του Τμήματος Αρχαιοτήτων, αλλά τα φωτογράφησε ένας φωτογράφος, ο κύριος Θάνος Σαβίδης, διότι δεν υπήρχαν στο αρχείο του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Σε καλή ανάλυση, φανταστείτε. Χαίρομαι. Μιλούμε για ένα θησαυρό. Αρχαιολογικό θησαυρό και δεν υπήρχε σε καλή πια ανάλυση. Μάλιστα. Και πρέπει να στείλουμε το δικό μας φωτογράφο. Πολύ καλά κάνατε όμως. Βλέπετε, αξίζει τον κόπο. Βεβαίως. Και το επόμενο ψηφιδωτό, παρακαλώ. Και είναι η Άνοιξη και από τη σειρά 4 εποχές πάλι από την οικία του Διόνυσου, η οποία βαστά το γνωστό τζιπόδιν, το κυπόδιον, πάλι τη ίδια χρονολογία, 2ο-3ο αιώνα μετά Χριστό. Ελάτε σε αυτά τα υπέροχα χαλούμια, τυριά.
Το επόμενο... Είναι το παραδοσιακό τυρί της Κύπρου. Μάλιστα. Είναι από την επίσκεψή μας στα Πηγαίνια, στην κυρία Ελπίδα, που μας είχε παρασκευάσει επίσης και το παραδοσιακό τυρί της Κύπρου, το τυρί της Φλαούνας, το οποίο είναι γνωστό και σαν παφίτικο τυρί. Παφίτικο τυρί, σωστά. Και το οποίο, ξέρετε, το δροσινό νητροχάλα, όπως το λένε στην Πάφο, ναι, μπαίνει σε αυτά τα ταλάρια, τα μακρόστενα ταλάρια, πιέζεται, βγαίνει ο ρος και μετά αποστραγγίζεται και το κρεμάζουν για να ξεραθεί. Αποξεραθεί. Στην επόμενη, παρακαλώ, χαμπής τσαγκάρης. Είναι ο χαμπής τσαγκάρης και η γνωστή μας Αναρή. Η Αναρή στην αρμαρόλα, την παραδοσιακή της γιαγιάς. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά. Και εγώ τη θυμάμαι την παραδοσιακή αρμαρόλα της γιαγιάς. Έτσι ωραίες αναμνήσεις. Είχα φτάσει και την κρεμαστή, να ξέρετε. Ναι, αυτή η κρεμαστή. Είναι αυτή, η κρεμαστή ψηλά-ψηλά. Βεβαίως. Και γύρω-γύρω αυτό το δίχτυ. Βεβαίως, το δίχτυ. Για να μην περνάει. Για να μην περνάνε οι μύγες. Οι μύγες στα μυρμήγκια. Βεβαίως. Mm. Και τα τροχτικά. Και τα τροχτικά να μην φτάνουν. Ναι. Και πάνω στο σκηνή που ήταν δεμένο είχε και σαν μαζά. Για να μην μπορούν να περάσουν τα τροχτικά από το σκηνή και να φτάσουν την αρμαρόλα. Γιατί είναι επιδέξια. Βεβαίως. Και τα μαζά, επειδή είναι σαν αγκάθια, απέτρεπαν αυτή την πρόσβαση. Ωραίες εποχές. Ε? Ναι. Αυτή η Αναρή που φαίνεται εδώ στην αρμαρόλα είναι η Αναρή της πλάκας. Ξέρετε, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για να φτιάξει κάποιος την Αναρή. Αναντιλαμβάνομαι από το σχήμα. Από το σχήμα, είναι ναι. Σαν πλάκα. Και το χαρακτικό του χαμπί του τσαγκάρι από το παραμύθι «Ο Σπανός και 40 δράτσι», όπου ο Σπανός για να αποδείξει ότι ήταν παλικάρι, είπε ότι θα πάρει μια πέτρα και θα την αποστραγγίξει και θα βγάλει νερό, αλλά είχε ξεγελάσει τον δράκο και είχε πάρει μια αναρή, ξερή, και την αποστράγγιζε. Αλλά από αυτό το μεσαιωνικό παραμύθι, έχουμε αυτή την ένδειξη. Πώς κρατήθηκε. Ήταν γνωστή η Αναρή από τα μεσαιωνικά χρόνια. Γι' αυτό είναι ένα σημαντικό τεκμήριο, γιατί τα πάντα, ακόμα και μέσα από τα έργα των καλλιτεχνών, μας δίνουν πληροφορίες. Έτσι είναι. Και το επόμενο Αναρή, Δόκτωρ Λαζάρου. Και το επόμενο είναι η Παρασκευή Χαλουμιών. Σε κάποιες περιοχές φτιάχνουν τα χαλούμια μέσα στα ταλάρια. Στα ταλάρια. Με παρέσυραν τα ταλάρια. Νομίζω ότι ήταν αναρές. Ναι. Και το πιέζουν για να αποβληθεί ο όρος. Αναρή, σε εσάς μας βλέπετε εξελάδος, είναι το ανθότυρο. Η μυζήθρα ή το ανθότυρο. Ή το ανθότυρο. Ελάτε στην επόμενη, αυτό το αρχαίο πύλινο. Λοιπόν, εδώ είναι απέναντι δύο εικόνες. Από την αριστερή πλευρά είναι αυτό, είναι μια μάνδρα προβάτων με 6 πρόβατα από... Είναι γλυπτώσει ασβεστόλιθο, ελληνιστική περίοδος 3ος αιώνας π.Χ. 3ος αιώνας. Και βρέθηκε στους Γόλγους τον Άγιο Φώτιο και αυτό... βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης και βλέπετε... Της Νέας Υόρκης. Βεβαίως, της Νέας Υόρκης. Και βλέπετε υπάρχει και ένα μικρό πρόβατο κοντά στην Ποτίστρα. Δεξιά. Ναι, δεξιά. Εκεί στην είσοδο τάχατε της. Και αυτή η σκηνή μάντρας πραγματικά θυμίζει τις μάντρες που είχαμε μέχρι πρόσφατα, ναι, στην Κύπρο. Δηλαδή, ναι, ναι, είναι το ίδιο σκηνικό. Εδώ επαναλαμβάνεται μετά από εκατοντάδες χρόνια και απέναντι, στην απέναντι στην εικόνα, διαφάνεια, είναι μια παρόμοια έτσι σκηνή που είχε φιλοτεχνήσει ο λαϊκός μας ζωγράφος, ο Μιχαήλ Κάσαλος. Όπου βλέπουμε τα πρόβατα, το πύλινο γαλευτήρι, να συλλέγεται το γάλα στο πύλινο γαλευτήρι και να μαζεύεται στον πότι για να πιει ο βοσκός και η βοηθή του. Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια που είναι μία σειρά από παραδοσιακά ψάθινα καλάθια. Είναι τα ταλάρια. Τα βλέπετε, ταλάρια. Υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη. Το μακρόστενο κυρίως ήταν για το τυρί. Μάλιστα. Και το ψηλό. Το ψηλό, ναι, mm-hmm, και για την Αναρή. Αυτό το πλατή το χαμηλό. Μάλιστα. Είναι δεξιά. Για το χαλούμια, για το συνήθως. Ναι. Μάλιστα. Στην επόμενη, μία γελάδα. Αυτή είναι η παραδοσιακή ντόπια φιλία αγελάδας της Κύπρου. Μάλιστα. Αλλά γνωρίζουμε ότι αυτή η αγελάδα δεν έδινε γάλα. Δεν τη χρησιμοποιούσαν ως γαλακτοφόρο ζώο. Mm. Την χρησιμοποιούσαν για το όργωμα, μάλιστα, για τις γεωργικές εργασίες. Μάλιστα. Πολύ αργότερα, στη δεκαετία του 60, εισήχθησαν οι αγελάδες ως γαλακτοφόρα ζώα στην Κύπρο, έπειτα από απέτηση...
των Άγγλων, οι οποίοι ήταν συνηθισμένοι και ήθελαν γάλα αγελάδας. Μάλιστα. Ενώ μέχρι τότε ήταν από τα πρόβιο γάλα. Βεβαίως. Όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα της Κύπρου ήταν από το εγωπρόβιο και τις Αίγες και τα πρόβια, ανάλογα με την περιοχή. Στα ψηλά βουνά, στο Τρόδος, κυρίως ήταν οι Αίγες, λόγω του ότι στα βουνά τα πρόβατα δεν κάνουν. Ναι, τα κατσίκια πιο εύκολα ανέβαιναν τις βουνές. Είναι ζωηρά και ανέβαιναν τις βουνοπλάγες. Ένα εξαιρετικό πύλινο του 2500 έως 1900 π.Χ. βλέπω εδώ. Αυτό είναι της προϊστορικής περιοχής. Βρέθηκε στους βουνούς, Πέλλα πάει στην επαρχία Κερίνιας. Είναι οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμη καταλήξει αν πρόκειται για γαλευτήρι ή γαλακτοδοχείο, αλλά επικράτησε να ονομάζεται πιθανό γαλευτήρι ή γαλακτοδοχείο. Γιατί έχει αυτό το σχήμα που παραπέμπει στο πλήνο γαλευτήρι των μεταγενέστερων. Που μάζευαν το γάλα. Ναι. Το έβαζαν και άρμεγα. Τα επόμενα πρόβατα που βλέπουμε. Λοιπόν, είναι αυτή η χαρακτηριστική φυλή, η κυπριακή φυλή, το παχύουρο πρόβατο, που είναι προσαρμοσμένο στις συνθήκες της Κύπρου. Μακρά ξηρασία, αντέχει πάρα πολύ. Μάλιστα. Και το γάλα του έχει έτσι ψηλό ποσοστό λίπους. Και οι επόμενοι, τα κατσίκια μας. Είναι τα κατσίκια και αυτή είναι η παραδοσιακή φυλή. Αυτή είναι γνωστή ως Αίγια Μαχαιρά. Δυστυχώς υπάρχουν πολύ λίγα ζώα και από τις δύο φυλές Παγκύπρια. Φυσικά το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών γνωρίζω ότι κάνει προσπάθειες και συντηρεί κάποια πρόβατα. Για την αναπαραγωγή τους. Αλλά είναι πληκτικό το γεγονός ότι με τα μάξια ανεβαίνοντας προς το Μαχαιρά, ένθεν και ένθεν των πλαγιών, βλέπεις αυτά τα λευκά κατσίκια που δεν τα βλέπεις πουθενά αλλού και είναι όλα μαζί λευκά. Όλες οι αγέλες. Και το γάλα τους έχει μια, και τον μεν και τον δε, έχει μια ιδιαίτερη έτσι, γεύση. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι λόγω της μειωμένης παραγωγής προτίμησαν να φέρουν άλλα ζώα που έχουν αυξημένη παραγωγή. Αλλά ξέρετε, η αυξημένη παραγωγή μειώνει και την ποιότητα. Ορθόν. Έτσι είναι. Κερδίζουμε το ένα, χάνουμε το άλλο. Σωστά. Το Βοσκαρούδι στο επόμενο. Το Βοσκαρούδι. Η γνωστή Αθηνά Ταρσούλη που ήρθε στην Κύπρο αρχές του 20ου αιώνα, 1955, και κατέγραψε έτσι τα ήθη και έθιμα από όλη την Κύπρο σε δύο τόμους. Μάλιστα. Έχει φιλοτεχνήσει αυτό τον χαρακτηριστικό βοσκό της Κύπρου σε ένα από τους δύο τόμους. Η επόμενη φωτογραφία του 1913 είναι εντυπωσιακότατη. Ναι. Είναι ένας βοσκός του 1913. Βεβαίως, είναι ένας Κύπριος βοσκός με το παραδοσιακό τζιπόι. Αριστερά. Ναι, αυτό που βλέπετε σαν την κλίτσα του βοσκού που είδαμε και εκείνο από τα προϊστορικά. Η μαγκούρα. Ναι, τη μαγκούρα. Και αυτό από μια περιγύτρια, την Ρίχτερ, η οποία είχε έρθει και αυτή και κατέγραψε τα ήθη και έθιμα της Κύπρου και τις συνήθειες. 1913 αριστερά, 2013 δεξιά. Ναι, ο αγαπητός κύριος Ρένος, ο βοσκός, μια παρόμοια σκηνή μετά από τόσα χρόνια, ο οποίος έχει το πιθκιάβλι του, τη μαγκούρα του, το τζιπόδι του και το κοπάδι του με τα παχύουρα πρόβατα. Πάμε να δούμε πώς βγαίνει η αναρή. Είναι η επόμενη φωτογραφία, η καλή συνάρτηση στο κοντρόλ. Ναι, αφού γίνει εξαγωγή του χαλουμιού, τότε βάζουν μέσα σε αυτό το υγρό που μένει, βάζουν το λεγόμενο πρόσγαλα. Πρόσγαλα. Βάζουν λίγη ποσότητα γάλακτος και το αναθερμαίνουν. Και μετά βγαίνει από αυτό πάνω. Αυτό που βγαίνει από πάνω και μένει σαν τσίπα. Βεβαίως. Είναι η αναρή, την οποία βάζουν στα ταλάρια, την πιέζουν και εντάξει, τρώγεται με διάφορους τρόπους. Μάλιστα. Σαφέστατα. Εμένα μου αρέσει με ζάχαρη. Μόλις τη βγάλουν και τη βάλουν στην κούπα με τον νερό, είναι η λεγόμενη αναρή της κούπας με τη ζάχαρη. Σε κάποια χωριά έβαζαν άλλες λιγαντικές ουσίες, όπως το πετιμέζι, το έψιμα, το χαρουπόμελο ή το μέλι, ανάλογα με τι υπήρχε διαθέσιμο σε κάθε περιοχή. Σε κάθε περιοχή και βέβαια και σήμερα με το μέλι. Τις περισσότερες φορές. Ναι. Και βέβαια στα πιο ξακουστά ξενοδοχεία των Πέντε Αστέρων, η κυπριακή αναρή με το μέλι της. Βεβαίως. Ναι. Πάμε στην επόμενη που είναι τα χαλούμια μας. Και εδώ είναι το τελευταίο στάδιο παρασκευής των χαλουμιών, που είναι η προσθήκη του δυόσμου και του αλατιού. Μάλιστα.
Το χαρακτηριστικό. Χαρακτηριστικό, ναι, το αλάτι. Και αυτές οι φωτογραφίες είναι από το κεφάλαιο της κυρίας Ιγουμενίδου και σε αυτό το κεφάλαιο, έτσι να μου επιτρέψετε, έχει έτσι κάποια χαρακτηριστικές παροιμίες για τον βοσκό, γιατί η ζωή του βοσκού ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Mm. Και γι' αυτό η λαϊκή παράδοση λέει «για βοσκόν νιώνεις, για κατσόσυρο μερώνεις». Ήταν τόσο δύσκολος ο χαρακτήρας του βοσκού λόγω των δυσκολιών του επαγγέλματος, που ήταν σαν να εξημέρωνες, λέει, κατσόσυρο. Ή λέει άλλη παροιμία, 40 μέρες βοσκός, 40 χρόνια πελός. Γιατί ακόμα και η ολιγόχρονη απομόνωση προκαλεί τρέλα. Αυτό ίσχυε για τους βοσκούς που ζούσαν απομονωμένοι από την κοινωνία και από τους ανθρώπους και ήταν άξιστοι και αγράμματοι. Και το έναν άλλο, όσοι να σπράν έχει το γάλαν, τόσοι μαυράδα δηλαδή, έχει καρκιάν του βοσκού. Δηλαδή έκαναν πολλούς σκόπους και περνούσαν πολλά βάσανα οι βοσκοί. Μόνο γι' αυτό ήδη ξέρουν. Η καρδιά τους, ναι, μαύριζαν από τα μόνο πολλά ήδη βάσανα. Ξέρουν και ήξεραν τι τραβούσαν. Βεβαίως. Κάτω από βροχή, κάτω από ήλιο, ναι, κρύο, ζέστη, να συντηρήσουν τα κοπάδια τους, να τα τρέψουν, να τα θρέψουν και ούτω καθεξής. Ναι. Και με τους κινδύνους που είχαν, ναι, έξω στη φύση, γιατί δεν είναι η σημερινή εποχή. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία από το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Και εδώ είναι μια φορητή εικόνα από την εκκλησία του Πελενδριού, 14ος αιώνας, ναι, και βλέπουμε εδώ, είναι η σκηνή της γέννησης, η γνωστή σκηνή της γέννησης, αλλά μας δίνει πληροφορίες όσον αφορά την ποιμενική ζωή. Σωστά. Βλέπουμε τα κατσικάκια, αριστερά, ναι, βλέπουμε τον βοσκό που, ναι, παίζει το κάτω, ναι, κάτω το σκύλο του βοσκού. Μάλιστα. Άρα από αυτή την εικόνα συμπεραίνουμε ότι υπήρχε οργανωμένη ποιμενική ζωή. Δηλαδή, τα πάντα μας δίνουν πληροφορίες. Μάλιστα. Ακόμα και αυτές οι εικόνες που βρίσκουμε σαν τοιχογραφίες και φορητές εικόνες στις εκκλησίες της Κύπρου. Χαίρομαι. Πάμε στην επόμενη σειρά φωτογραφιών. Αριστερά και δεξιά, εξηγήστε μας. Είναι δύο εικόνες, δύο φωτογραφίες, και η μία είναι από ένα σφραγιδόλιθο, από ένα δαχτυλίδι δηλαδή. Από ένα δαχτυλίδι. Δεξιά, έτσι. Ναι, δεξιά, της κυπροκλασικής περίοδου 5ος αιώνας π.Χ. Και βλέπουμε εκεί ένα βοσκό με τα δύο του γίδια. Μάλιστα. Και παρόμοια σκηνή επαναλαμβάνεται τον 20ο αιώνα. Μάλιστα. Την οποία βλέπαμε στα χωριά, τα γίδια, ένα-δύο γίδια σε κάθε σπίτι, και μια γυναίκα να παίρνει τα γίδια για βόσκηση. Δηλαδή η ίδια σκηνή εκατοντάδες χρόνια μετά επαναλαμβάνεται. Μάλιστα, δηλαδή δεξιά με αριστερά. Βεβαίως. Έτσι. Μάλιστα. Ελάτε στην επόμενη. Αυτό το μικρό παρεκκλήσι, εξοκλήσι. Λοιπόν, αυτό είναι το ξοκλήσι της Παναγίας της Γαλόχτιστης. Α, στον είναι κάτω στον πάνω πύργο. Στον πάνω πύργο. Ναι, και η παράδοση λέει ότι χτίστηκε με το γάλα. Εντάξει, υπάρχουν διάφορες. Η Παναγία είναι γνωστή επίσης ως Γαλατούσα, όπως αναφέρει η κυρία Κυπρή στο κεφάλαιο της, γιατί αυτό είναι από το κεφάλαιο της κυρίας Κυπρή, ως Γαλατερούσα στη Λάπιθον, ως Γαλόχτιστη στον Πάνο Πύργον, ως Γαλακτοτροφούσα στο Φτερικούδι, ως Χρυσογαλούσα στην Άλωνα, ως Γαλανταριά στην Κάτω Πάφο, ως Γαλικτινή στην Αιγιαλούσα και ως Γαλαταριώτισσα στη Γαλαταριάν της Πάφου. Οι διάφορες ονομασίες της Παναγίας. Γαλακτοφορούσα, γαλακτόκτιστη εδώ στον Πάνω Πύργο, γιατί έλεγαν ότι κάποια εποχή τα ζώα δεν έκαναν γάλα. Και με το λιγοστό γάλα που είχαν μαζέψει οι κτηνοτρόφοι, εκεί οι βοσκοί, πήγαν και ζύμωσαν πυλό και έφτιαξαν αυτό το εξοκλήσι, για να μπορέσει να τους ευλογήσει και να τους βοηθήσει. Ναι. Βέβαια γίνονται και πολλά τάματα. Βεβαίως, ναι. Σε αυτό το ξοκλήσι. Πήγα και εγώ σε αυτό το ξοκλήσι πριν 24 χρόνια, μάλιστα, ξέρετε. Και κατέθεσα το δικό μου τάμα. Είναι εκπληκτικός ο χώρος. Ναι. Και αξίζει να το επισκεφτείτε στον Πάνω Πύργο. Είναι λίγο πιο πάνω από τον Κάτω Πύργο το γνωστό. Σύνορα βέβαια με τα κατεχόμενα. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Η κυρία Σοφία, ναι, από τη Λεντίμπου, η οποία επίσης μας φιλοξένησε και για
γυρίσαμε ένα επεισόδιο ντοκιμαντέρ, μας δείχνει εδώ ότι πώς εκούλιαζαν το γάλα. Μάλιστα. Πώς το στράγγιζαν, ναι, δηλαδή. Το έβαζαν σε μία στάμνα και έβαζαν την παραδοσιακή κουρούκλα. Το τουλπάνι. Μάλιστα, το και τουλπάνι. Το έριχναν μέσα στο χαρτί. Αυτό το ύφασμα που έρεε μέσα το γάλα για να φύγουν οποιασδήποτε ουσίες. Ναι, οι ακαθαρσίες. Οι ακαθαρσίες. Ναι, διλύζονται μια καθαρσία. Και στην επόμενη. Στην επόμενη είναι το κονάρι. Το σιτάρι. Είναι το κονάρι, είναι αλεσμένο σιτάρι. Σιτάρι, μάλιστα. Για το οποίο χρησιμοποιείται για το ψήσιμο του τραχανά. Του τραχανά, σωστά. Και είναι μέσα στην παραδοσιακή σκάφη. Τι ωραία χρόνια. Τι ωραία χρόνια. Το επόμενο πιάτο είναι από τα αγαπημένα μου, να ξέρετε. Είναι το τρίν με το γάλα. Είναι και λίγη κανέλα από πάνω. Ναι. Αυτά τα ζυμαρικά που είναι... που φτιάχνονται και με το γάλα, κάποτε μπορεί να τα σε περιόδους νηστείας τα έψιναν ακόμα και με το νερό και μπορούσαν να βάλουν κάποια γλυκαντική ουσία, είτε χαρουπόμηλα είτε έψιμα. Ναι. Δηλαδή... είτε γάλα με ζάχαρη, ναι. Φρέσκο, σε μετέπειτα εποχές και ζαχαρούχο γάλα. Βεβαίως, ό,τι είχε ο κόσμος το χρησιμοποιούσε και με αυτό περνούσε. Ναι, βέβαια. Και δεν είχε, δεν μ' αρέσει, δεν το θέλω, δεν το τρώω. Ναι. Έτσι να υπήρχε φαγητό στο τραπέζι. Ακριβώς. Αυτό ήταν. Έτσι είναι. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Ναι. Πάμε στην επόμενη, παρακαλώ. Αυτά τα και χέρια που ζυμώνουν. Εδώ η κυρία Σοφία είναι, φτιάχνει τα παραδοσιακά παφίτικα κουλούρια, τα λεγόμενα γάλαινα. Μάλιστα. Είναι κουλούρια τα οποία φτιάχνονται για την περίοδο του Πάσχα, για να γιορτάσουν το Πάσχα στην Πάφο. Ζυμώνουν τα κουλούρια με βούτυρο. Με βούτυρο. Ταξικίσιο βούτυρο. Α, πρέπει να είναι. Ναι, ναι, και γάλα. Ναι, ναι. Είναι πεντανόστιμα, ναι. Και... το βούτυρο είναι που τα ξεκολλάει από τη γεύση και τα κάνει εξαιρετικά, Δόκτωρ Λαζάρου. Πάμε στα πύληνα αγκεία συλλογή μεταφορά επεξεργασία γάλακτο και αγκεία φύλαξη χαλουμιών και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων του 19ου και του 20ου αιώνα. Ναι, τα βλέπουμε ακόμα, εντάξει, και εγώ τα θυμάμαι από τη μακαριστή τη γιαγιά μου στο πολιτικό, που αρκετά από αυτά τα είχε στην οικοσκευή της. Το πρώτο είναι το πιθαρούδι του γυρισταρκού. Μάλιστα. Είναι ή το πιθάρι του γαλάτου. Παρασκευάζεται στον κόρνο. Μάλιστα. Και σε αυτό φύλαγαν το γάλα που έπρεπε να ξυνήσει για να παρασκευάσουν τα τραχανά. Δηλαδή πρόσθεταν κάθε μέρα γάλα μέχρι να ξυνήσει το γάλα και το οποίο μετά έπαιρναν για να ψήσουν το τραχανά. Το επόμενο δίπλα του. Είναι ο λεγόμενος ο γνωστός κουρελός ή χαλουμόκουζα. Μάλιστα. Όπου έβαζαν μέσα τα χαλούμια. Σε αυτό ήταν το αγκείο αποθήκευσης των χαλουμιών μαζί με τον ορό. Μάλιστα. Και το επόμενο, αυτό είναι της περιοχής Λαπίθου το προηγούμενο. Μάλιστα. Και αυτό με τις πιτσιλιές. Αριστερά, ναι. Ναι, είναι και αυτό κουρελός, αλλά είναι τεχνοτροπίας Λαπίθου. Μάλιστα. Είναι η ίδια χρήση, απλά είναι άλλη κατασκευή. Ναι, πιο ψηλό βλέπω. Ναι, και, πιο ανοιχτός ο λαιμός. Είναι και πιο ψηλό και ο πυλός είναι ο άσπρος πυλός. Ο άσπρος πυλός. Ενώ στον κόρνο ήταν ο κόκκινος πυλός. Και δίπλα του, η κούμνα. Αυτό είναι η κούμνα, το κουμνούδι. Και αυτό για την παρασκευή του τραχανά πάλι, για το ξύνισμα του γαλάτου χρησιμοποιόταν. Μάλιστα. Ελάτε στην επόμενη διαφάνεια, καλή συνάδελφη. Το αριστερά αγκείο, το δοχείο, είναι ένα γαλευτήρι από την περιοχή κατασκευής Βαροσού. Υπήρχαν και γαλευτήρια τα οποία θα δούμε στη συνέχεια που κατασκεύαζα στον κόρνο και ήταν έτσι πιο ανοιχτά, πιο πλατιά. Αυτό ήταν κατασκευής άσπρου πυλού. Μάλιστα. Και είναι διαφορετικό και το σχήμα του και το σχέδιο του. Σε αυτό σύλλεγαν το γάλα. Όταν άρμεγαν τα ζώα, σύλλεγαν το γάλα για να το επεξεργαστούν. Η κούμνα δίπλα. Δόκτωρ Λαζάρου. Η κούμνα και αυτό ήταν για το ξύνισμα του γάλακτος. Κυρίως στις ορεινές περιοχές χρησιμοποιούσαν ήταν αυτή η κούμνα. Σε κάποιες περιοχές αποθήκευαν επίσης και χαλούμια. Μάλιστα. Ελάτε στην επόμενη διαφάνεια, καλή συνάδελφη. Η πινιάδα. Πινιάδα. Η πινιάδα είναι ένα μαγειρικό σκεύος. Μαγείρευαν σε αυτόν, αλλά η τσούκα.
το χρησιμοποιούσαν και για, την, για το γιαούρτι. Μάλιστα. Παρασκεύαζα σε αυτό γιαούρτι, μάλιστα, το αποθήκευαν. Εξού και το πύλινο γιαούρτι, ναι, που και, είναι, το πύλινο δοχείο που είναι, ναι, στο γιαούρτι. Το, αυτό ήταν μεγάλο δοχείο, ήταν για μεγάλη ποσότητα γιαούρτιου, που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν στο σπίτι. Όσον αφορά για την πώληση του γιαουρτιού, χρησιμοποιούσαν τα δοχεία που φαίνονται τα στη συνέχεια, δοχεία, που είναι το, ο Κεσές, η Φίζα. Ο Κεσές δεξιά. Ο Κεσές δεξιά, το, που χρησιμοποιείται και σήμερα, η Φίζα. Μάλιστα. Η Φίζα ήταν από ένα πολιτή στο Λευκόνικο. Το ψηλό-ψηλό, το, ναι, πράσινο. Το ψηλό. Ναι. Το άλλο ήταν το Ταβούδι και εκείνο για γιαούρτι πάλι, αλλά περιοχή Κόρνου. Βλέπετε. Ταβούδι, γιατί στα μεγαλύτερα τέτοια πυλίνα, ναι, ψήνουμε το ταβά. Βεβαίως, ναι. Είναι, μάλιστα, από την περιοχή Κόρνου. Και, στην επόμενη. Ναι, το γαλευτήρι που βλέπουμε εδώ είναι από την περιοχή Κόρνου. Α, μάλιστα. Είναι η τεχνοτροπία του κόκκινου πυλού. Του κόκκινου πυλού. Και αυτή είναι μια φωτογραφία έτσι που μας έβγαλε ο κοινοτάρχης του Κόρνου μετά από παράκληση, γιατί και φωτογραφικό υλικό ήταν πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε, και τα αγκεία που βλέπετε ήταν με πολλή προσπάθεια μέσα από διάφορες, από γνωστούς, φίλους, έρευνα. Και όπως αναφέρεται εδώ, αυτό, ναι, το δοχείο χρησιμοποιόταν μέχρι και το τέλος του 1950 της δεκαετίας. Βεβαίως, ναι. Μάλιστα. Και δεξιά είναι το πύλινο δοχείο. Η επόμενη διαφάνεια. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει να αντικαθιστάται από μεταλλικά δοχεία. Τα τσίγκινα. Τα τσίγκινα δοχεία στη δεκαετία του 50-60. Μάλιστα. Πάμε στη γέννηση και πάλι. Ναι, και είναι αξιοθαύμαστο. Πάλι το βλέπουμε στην επόμενη αυτή την παράσταση της γέννησης του Χριστού. Είναι από την τοιχογραφία του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτη στην Πλατανιστάσα, 15ος αιώνας. Και βλέπουμε έτσι δεξιά κάτω, ναι, μια σκηνή αρμέγματος. Και ο βοσκός αρμέγει το πρόβατο, το παχύουρο πρόβατο, φαίνεται πολύ ξεκάθαρα η φυλή του Κυπριακού προβάτου, στο γαλευτήρι. Αυτό το γαλευτήρι που είδαμε εκατοντάδες χρόνια μεταγενέστερα, να εικονογραφείται εκεί. Και βλέπουμε και ένα άλλο βοσκό πάνω ψηλά, εκεί που είναι οι άγγελοι, να τρέχει να πάρει το πρόβατο που έχει ξεφύγει από το κοπάδι με το τσιπόδι. Πάνω από την Παναγία. Ναι, και είναι αξιοθαύμαστο ότι παρόμοια σκηνή, αν δούμε στην επόμενη διαφάνεια, ναι, επαναλαμβάνεται γύρω στο 1970. Είναι μια φωτογραφία που μας παραχώρησε η γνωστή λαογράφος Ελένη Παπαδημητρίου από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών. Μάλιστα. Στον Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ, είναι πολύ πολύ παρόμοια σκηνή. Ένας βοσκός να αρμέγει στο επίλυνο γαλευτήρι το παχύρο του πρόβατο. Το παχύρο του. Είναι ίδια σκηνή με το 15ο αιώνα. Μάλιστα. Ακριβώς, δεν άλλαξε τίποτα. Εκπληκτικό όμως. Ναι, είναι εκπληκτικό βέβαια. Εκπληκτικό πραγματικά. Ελάτε, πάμε. Στη συνέχεια θα δούμε, είναι δύο κεφάλαια που έχει γράψει με συγγραφέα τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη. Μάλιστα. Και στα οποία έτσι επεξηγείται η ποιμενική ζωή σε σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μάλιστα. Και οι διάφορες πληροφορίες στις κυπριακές χειρόγραφες λειτουργικές πηγές. Ιησούς Χριστός ο Μέγας. Ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται στα κείμενα ως ο καλός ποιμένας. Βλέπετε, η ορολογία έχει και αυτή τη σημασία της. Ακόμα και οι λέξεις μας λένε μια ιστορία. Βέβαια. Και η ιστορία αυτή διατηρείται αιώνες τώρα. Μα τι υπέροχα πραγματικά όλα αυτά ως πληροφορίες, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή που έχετε μία-μία τις φωτογραφίες να μας αναλύετε σήμερα, Δόκτωρ Λαζάρου. Αυτό το ευχαριστήσει η δική μας, και αυτός είναι ο πολιτισμός τον οποίο, ο οποίος ανήκει σε όλους μας, για τον οποίο είμαστε περήφανοι. Για να σας πω ότι έτσι αφορμή για αυτή την ενασχόλησή μου με αυτή τη δραστηριότητα ήταν σίγουρα η μακαριστή γιαγιά μου στο χωριό Πολιτικό, που έφτιαχνε εξαιρετικά χαλούμια. Μάλιστα. Ακόμα εδώ. Έχετε καταγωγή από το Πολιτικό? Ναι, ο πατέρας μου. Μάλιστα. Και ακόμα η γεύση των χαλουμιών αυτή και το άρωμα, γιατί τα ζώα εκείνη τη εποχή, πριν 30 χρόνια, έβοσκαν ελεύθερα. Ναι, ελεύθερα. Είναι στη μνήμη μου. Σαφέστε. Και δεν φεύγει. Οπότε στη μνήμη της και στη μνήμη όλων αυτών των γυναικών αφιερώνουμε αυτή τη δουλειά. Αιωνία της μνήμη, λοιπόν. Πάμε στον Άγιο Σπυρίδωνα.
Ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο γνωστός Κύπριος Άγιος, πριν γίνει επίσκοπος, η εργασία του ήταν βοσκός. Μάλιστα. Λοιπόν, και αν δούμε και την επόμενη, ναι, επόμενη διαφάνεια, την επόμενη εικόνα, παρουσιάζεται μια σκηνή που, ξέρετε, κάποιοι ήρθαν να αγοράσουν κάποια πρόβατα από τον Άγιο Σπυρίδωνα και πλήρωσαν για ένα αριθμό προβάτων, αλλά πήραν περισσότερα. Μάλιστα. Όμως ήρθαν πίσω έτσι μετανιωμένοι και έφεραν τα πρόβατα που είχαν κλέψει. Μάλιστα. Και βλέπουμε εδώ στην φωτογραφία ότι τα πρόβατα είναι τα παχύουρα πρόβατα της Κύπρου. Πάλι, ο Άγιος Σπυρίδωνας, λοιπόν, που νουθετεί τον κλέπτην των προβάτων αυτού. Ναι. Ελάτε στην επόμενη, καλή συνάδελφη. Οι επόμενοι Άγιοι είναι κάποιοι Άγιοι που είναι προστάτες των ζώων. Ο Άγιος Τρίφωνας, ο Άγιος Μόδεστος, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Πεντασχηνίτης. Δεν είναι και πολύ γνωστοί Άγιοι. Αλλά είναι κάποιοι Άγιοι οι οποίοι είναι προστάτες των ζώων και έχουμε και ευχές από ό,τι μας έχει καταγράψει ο δόκτωρ Γρηγόριος Ιωαννίδης. Μάλιστα. Οι οποίες διαβάζονται για να προστατεύουν, να προστατεύονται τα ζώα των βοσκών. Ακόμα και σήμερα, ακόμα και σήμερα μας είπε ο Αρχιμανδρίτης ότι κάποιοι βοσκοί τον καλούν και του διαβάζει ευχές για τα πρόβατα τους. Αλήθεια. Ναι, για τα κοπάδια τους και για τις αγελάδες. Πόσο χαίρομαι. Ναι. Ελάτε στο επόμενο πυλινοδοχείο. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της προϊστορικής περίοδου από τη Χειροκητία. 9.000 με 3.900 π.Χ. είναι πιθανό γαλευτήρι ή γαλακτοδοχείο. Mm-hmm. Ακόμη δεν έχει αποδειχτεί, απλά όπως είχαμε πει και αναφέρει και προηγουμένως, οι αρχαιολόγοι εικάζουν ότι ήταν για τη συλλογή του γάλακτος, αλλά ακόμη δεν έχουμε αποδείξεις. Και οι αποδείξεις θα είναι εάν βρεθούν κάποια κατάλοιπα σε αυτά τα δοχεία και γίνουν αναλύσεις και βρεθεί ότι είναι κατάλοιπα από γάλα. Μάλιστα. Οπότε ακόμα δεν υπάρχουν αυτές οι αποδείξεις. Είναι εκπληκτικό όμως που πρέπει να αποδεικνύονται τα αυτονόητα. Ναι, ναι. Για να δικαιούσε να τα διεκδικήσει. Όπως και το χαλούμι. Βεβαίως. Ελάτε στην επόμενη διαφάνεια και εξηγήστε μας πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, αυτοί είναι οι αγιόμανδρες των Αγίων Ηλιοφώτων στην κάτω μονή, στην επαρχία Λευκωσίας. Μάλιστα. Λοιπόν, οι Άγιοι Ηλιοφώτοι ήταν βοσκοί και έζησαν τον 5ο αιώνα μετά Χριστό. Οι Άγιοι Ηλιοφώτοι. Ναι, και είχαν τα γαλευτήρια τους ήταν λαξευμένα πάνω στους βράχους, όπως αυτό που φαίνεται εδώ. Μάλιστα. Και κάτω από το Σταυρό. Ναι, και συγκοινωνούσαν μεταξύ τους. Δηλαδή, αυτοί λέει είχαν χιλιάδες εγωπρόβατα, τα άρμεγαν. Και το γάλα. Περνούσε από την οποία εκεί και αποθηκευόταν. Ναι, περνούσε από την αποποίηση οποία, από αυλάκια και μετά συλλεγόταν σε έναν χώρο και εκεί έφτιαχναν τα διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και αυτοί, μιλάμε για τον 5ο αιώνα π.Χ. Μετά Χριστό. Μετά Χριστό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι Άγιοι. Είναι Άγιοι, σωστά. 5ο αιώνα μετά Χριστό. Να αναφέρω εδώ και έτσι να ευχαριστήσω τον κοινοτάρχη της Κάτω Μονής, γιατί κάναμε πολύ αγώνα για να εξασφαλίσουμε αυτή τη φωτογραφία. Δεν υπήρχε πουθενά αποτυπωμένη αυτή η φωτογραφία. Μάλιστα. Ήτανε περίοδος του lockdown. Α, ναι. Και παρακαλέσαμε τον κοινοτάρχη να μας φωτογραφίσει εκεί το χώρο. Πήγε, έκανε μια προσπάθεια, ήταν γεμάτο χόρτα, δεν φαινόταν καλά. Μετά έστειλε άνθρωπο να καθαρίσει τα χόρτα και να μας βγάλει αυτή τη φωτογραφία. Και για πρώτη φορά λοιπόν απεικονίζονται σε φωτογραφία αυτές οι αγιόμανδρες των Αγίων Ηλιοφώτων. Στην Κάτω Μονή. Στην Κάτω Μονή. Η επόμενη φωτογραφία είναι και το κλεισάκι τους. Είναι το κλεισάκι που υπάρχει, είναι χτίσμα νεότερο το κλεισάκι των Αγίων Ηλιοφώτων. Είναι βοσκοί και αυτοί προστάτες των βοσκών. Μάλιστα. Δεν τους είχα ακουστούς, δεν τους γνώριζα. Ναι. Οι Άγιοι είναι καλά να το ακούσουν και οι βοσκοί της Κύπρου, αυτοί που έχουν πρόβατα, αγελάδες, ζώα. Οι Άγιοι Ηλιοφώτοι. Οπότε έχουν ανάγκη να επικαλούνται τη βοήθειά τους. Τη βοήθειά τους. Ναι. Ελάτε, στην επόμενη πραγματικά εκπληκτική ζωγραφιά. Ναι, είναι ο λαϊκός ζωγράφος ο Αθηνόδωρος Γεωργίου. Μάλιστα. Είναι τεχνίτης, είναι ένα νέο παιδί. Μα τι ζωντανή ζωγραφιά. Είναι ζωγραφιά. Ένα νέο παιδί, το οποίο ασχολείται με την παραδοσιακή χειροτεχνία και έχει αρκετούς πίνακες εμπνεσμένους από την παράδοση της Κύπρου. Με την άδειά του δημοσιεύουμε και αυτόν τον πίνακα που είναι εμπνευσμένος από την
από την ποιμενική ζωή της Κύπρου. Βλέπετε εδώ και τα διάφορα προϊόντα και τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής τους. Φαίνεται το χαρτί, φαίνεται ο τραχανάς στο τσέστο, το κούρεμα των προβάτων. Ο βοσκός με τη βούρκα του, βεβαίως, τα χωριά πίσω, οι εκκλησίες. Μάλιστα. Ο κόσμος της Κύπρου. Βεβαίως, ο κόσμος της Κύπρου μέσα από τα μάτια του λαϊκού τεχνίτη. Είναι καλά να το φιλοξενήσετε στην εκπομπή σας. Με τα χαρά, βεβαίως. Έχει πάρα πολύ υλικό να σας δείξει και πίνακες και πολλές γνώσεις. Και νομίζω αξίζει έτσι να τον δει το κοινό της Κύπρου και στο εξωτερικό. Αθηνόδωρος Γεωργίου. Βεβαίως. Με τα χαρά. Πάμε στο επόμενο γραμματόσημο. Το χαλούμι, ένα κομμάτι χαλούμι και λίγη ντομάτα, τέτοια ώρα. Βεβαίως, το χαλούμι, έμβλημα της Κύπρου, ήταν επόμενο να γίνει και γραμματόσημο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Και οπότε είναι ένα γραμματόσημο του έκδοσης του 2018 και πίσω η παραδοσιακή γιαγιά που φτιάχνει τα οχαλούμι στο χαρτί και ο τσέστος και το παραδοσιακό σκηνικό ενός και το σκηνικό, σπιτιού. Όλα τα δοχεία και το τραπεζομάντιλο και η καρέκλα, η τόνενη. Βεβαίως. Και οι κουρτίνες δεξιά στον τοίχο και εκείνο που χρησιμοποιούσαν για να κάνουν το όργωμα και πατούσαν πάνω, δεν βλέπω εδώ δεξιά. Ναι. Μάλιστα. Ελάτε στην επόμενη. Εδώ είναι μια εικόνα που είχαμε έτσι φωτογραφίσει στα πηγαίνια. Στη μέση μέσα στο πιάτο είναι τα χαλίτσα. Τα χαλίτσα μάλιστα. Η φέτα. Μοιάζει με τη φέτα. Στη μέση, όχι το. Αυτά που είναι κομμάτια, σαν κύβι. Αυτά που είναι κομμάτια που είναι σαν. Ξέρετε, η λέξη χαλίτσα λέει. Εικάζεται ότι προέρχεται από τα χαλίτσα, τις πέτρες. Γιατί εκείνες οι περιοχές, όπως μας είπε και η παρασκευάστρια των χαλιτσών, η κυρία Ελπίδα, είναι γεμάτες χαλίτσα και στους ποταμούς, αλλά και στα σπίτια τους τα έφτιαχναν με χαλίτσα. Και αυτά τα μικρά τα τυριά μοιάζουν στην όψη. Με μικρά χαλίτσα. Με τα μικρά χαλίτσα. Οπότε εικάζεται ότι πιθανόν η ονομασία τους να προέρχεται. Και βλέπουμε και πολλά και διάφορα εκεί και ναρί βλέπω και χαλούμι. Να πούμε εδώ ότι το τυρί της Κύπρου που φαίνεται μέσα στο ταλάρι. Μάλιστα, αριστερά πάνω. Εντάξει, δεν γνωρίζουμε πόσο παλιά πάει η ιστορία του, αλλά το 2ο αιώνα μετά Χριστόν υπάρχει έτσι ένα σπουδαίο δύστιχο που απαντάται στον Λουκιανό, στους εταιρικούς διαλόγους και αναφέρει ότι ευτυχισμένη, λέει, είναι αυτή που θα σε έχει εραστεί εσένα δωρίων γιατί θα της φέρνεις κρεμμύδια και τυριά από την Κύπρο. Άρα η Κύπρος ήταν φημισμένη από τον 2ο αιώνα. Για την παραγωγή τυριού. Ναι, για την παραγωγή τυριού. Και είναι αξιοσημείωτο ότι σε όλες τις γραπτές μεταγενέστερες πηγές και εκεί που αναφέρεται και το χαλούμι, δίπλα αναφέρεται η λέξη τυρί που σημαίνει ότι το χαλούμι δεν ονομάζεται τυρί αλλά είναι κάποιο άλλο παρασκεύασμα γαλακτοκομικό και μάλλον θα είναι αυτό το τυρί της φλαούνας, το παφίτικο τυρί, το οποίο είναι μοναδικό σε όλο τον κόσμο και δεν απαντάται σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Πάμε και στην πιο αρχαία συνταγή για να κάνει κάποιος χαλούμι. Βεβαίως. Πολλοί είπαμε ότι διεκδικούσαν το χαλούμι και το διεκδικούν και ακόμη παρόλο που έχει εγγραφεί ως pop μπορεί ακόμη να λένε ότι είναι δικό τους. Αλλά είναι αξιοσημείωτο και εδώ φαίνεται η γραπτή μαρτυρία. Είναι 18ος αιώνας από το γεωπονικό του μοναχού Αγάπιου, μοναχού του Κρητός και είναι η παλαιότερη γραπτή πηγή, συνταγή για πώς να παρασκευάσει κάποιος χαλούμι και είναι στα ελληνικά. Χαίρομαι. Δεν είναι ούτε στα τουρκικά, ούτε στα βουλγάρικα, ούτε σε καμιά άλλη γλώσσα. Στα αραβικά, άρα ούτε όλοι εκείνοι που έλεγαν και ακόμα και σήμερα να ισχυρίζονται ότι το χαλούμι είναι δικό τους, ας μας δείξουν μία γραπτή πηγή, μία γραπτή συνταγή στη γλώσσα τους. Και καθόλου εγωιστικά τοποθετημένο, απλά με τα γεγονότα. Ναι. Το επόμενο χαρτί, τι έχει μέσα. Είναι το δροσινόν, η
αυτό το τυρόπιγμα που έχει πήξει μετά την προσθήκη της πυθιάς. Και βλέπετε εδώ ότι είναι χαραγμένο. Η νοικοκυρά, η Κύπρια νοικοκυρά, το χάραζε σε σχήμα σταυρού. Και έλεγε «Έλα Χριστέ και Παναγιά». Όπως και σε όλα τα αυτοποιήματα. Επικαλείτουν τη βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας. Ό,τι έκαναν, βεβαίως, το σταύρο. Για να παρασκευάσουν τα χαλούκια. Έχει νοικοκυρές που μέχρι και σήμερα σταυρώνουν ό,τι κάνουν. Βεβαίως, ναι. Και όταν πήγαμε να κινηματογραφήσουμε, περισσότερες το σταύρωναν και επικαλούνταν τη βοήθεια Πόσο του Θεού. Και η επόμενη κυρία. Είναι στα Λίμκια, είναι η μητέρα του κοινοτάρχη των Λιμκιών. Μάλιστα. Και είναι η συμπίεση της μάζας του Δροσινού για την αποβολή του τυρόγαλου. Και, για να φύγει το ζουμί. Και να, φύγει το ζουμί και να αρχίσουν να παρασκευάζονται τα χαλούμια. Επόμενο του λόγου το λιθές. Είναι ο Ρένος, ο οποίος τοποθετεί τα ομάχα χαλούμια σε καθαρό κρύο νερό, να κρυώσουν, να σφίξουν και μετά θα τα διπλώσει και θα τα αλατίσει, θα βάλει το δυόσμο και στη συνέχεια, που βλέπουμε στην επόμενη φωτογραφία, θα μπουν, έμπαιναν στη χαλουμόκουζα με τον ορό για να... Σήμερα μπαίνουν σε γυάλινα δοχεία. Μπαίνουν σε γυάλινα δοχεία. Εδώ βλέπετε είναι τα μονά χαλούμια και είναι και κοκκινοπά, γιατί στην περιοχή των κοκκινοχωριών τα ψήνουν περισσότερο. Και είναι και πιο σκληρά. Και γίνεται και πιο σκληρά και έχουν αυτό το κοκκινοπό, το σκούρο κίτρινο χρώμα. Και το χαλούμι, όπως βλέπουμε στην επόμενη εικόνα, είναι απαραίτητο στο τραχανά. Αυτός είναι τραχανάς. Ναι. Και ψωμί ωραίο, χωριάτικο και χαλούμι στο πλάι. Και να πούμε και κάποια άλλα έτσι, παραδοσιακά εδέσματα με το χαλούμι. Πάμε. Και που χρησιμοποιούνταν. Ξέρετε, κατά την Τουρκοκρατία, επειδή οι μαθητές έπρεπε να πληρώνουν δίδαχτρα στα σχολεία και κάποιοι φτωχοί δεν είχαν δίδαχτρα, έπαιρναν τα λεγόμενα σαβαθιάτικα, χαλούμια δηλαδή, πρόσφεραν στον δάσκαλο και ονομάζονταν σαβαθιάτικα. Ό,τι είχε το κάθε σπίτι και παρήγαγε, το έπαιρναν. Επίσης, τα χαλούμια ήταν τρόπος για να καλοπιάνουν οι βοσκοί, τους Άγγλους ή αυτούς που τέλος πάντων τους έλεγχαν για τη βόσκηση των κοπαδιών μέσα στα δάση. Ναι, για να πηγαίνουν καλά μαζί. Τα χαλούμια χρησιμοποιούνται σαν παριορκά στα μνημόσυνα, στις κηδείες. Ναι. Ένα κομμάτι χαλούμι. Σαν προσφάει έξω στα κοπάδια. Τα παιδιά όταν πήγαιναν στο σχολείο ήταν το προσφάει τους. Ένα χαλούμι για ένα κομμάτι ψωμί, αν υπήρχε. Και τα μπουρέκια της Σάτζης. Τα μπουρέκια της Σάτζης, τα χελιμπούρι. Και η επόμενη είναι τα μακαρόνια με το τρίμα. Βεβαίως, τα παραδοσιακά μακαρόνια και είναι και τα καλοϊρκά. Εκεί φαίνονται και τα καλοϊρκά. Τα καλοϊρκά είναι σαν ραβιόλες, αλλά είναι γεμισμένα με κιμά. Μάλιστα. Και από πάνω μπαίνει τρίμα με το χαλούμι. Με το χαλούμι. Και οι επόμενοι, οι πλάκες που είχαμε πει και νωρίτερα. Είναι η αναρή που ονομάζεται πλάκα ή πιταρκά. Μάλιστα. Η πιταρκά. Και στην επόμενη υπάρχει και αναρή του ταλαρκού. Ναι. Υπάρχει και αυτά τα επόμενα είναι τα ξακουστά, τα χαλούμια, τα μπουρέκια της Αναρής, τα οποία καταναλώνονται ιδιαίτερα κατά την εβδομάδα της τυροφάγου. Οι φλαούνες την επόμενη. Έχουν την τιμητική τους. Φλαούνες μας. Και στην επόμενη είναι εκπληκτική φωτογραφία, είναι το τυρί που αποξηραίνεται. Βεβαίως, είναι το τυρί στην κυρία Ελπίδα στα Πηγαίνια, που παρασκευάζει κάθε χρόνο μεγάλη ποσότητα τυριών και εγώ τις παραγγέλνω για τις φλαούνες. Μην είναι μοναδικό το τυρί της, γιατί είπαμε η αίγες της, γιατί μόνο αίγες έχει, βόσκουνε ελεύθερες στο δάσος. Οι κατσίκες της λοιπόν που παράγουν το υπέροχο τυρί. Στην επόμενη, το γιαούρτι. Είναι το γιαούρτι στον παραδοσιακό κεσέν και δίπλα το αϊράνι. Α, το αϊράνι, ναι. Ναι. Έχει που τους αρέσει και τρελαίνονται, έχει που δεν μπορούν να το δουν μπροστά τους. Είναι τα δύο άκρα. Οι Έλληνες τα προηγούμενα χρόνια παλαιότερα το γιαούρτι το ονόμαζαν γάλαν όξινον. Ναι. Μια φράση που επιβιώνει και σήμερα και μια φράση η οποία απαντάται και στις αρχές πηγές. Μάλιστα. Ενώ είναι η Τούρκη, η λέξη γιαούρτι είναι η τουρκική λέξη. Μάλιστα. Αλλά ήταν γάλα όξινο. Ναι, όχι γιαούρτι. Ή ξινόγαλα. Ή ξινόγαλα. Ναι, ναι. Είναι μια λέξη, ένας όρος που απαντάται και στις αρχές πηγές και φανερώνει τη συνέχεια όλων αυτών των... Είπαμε και προείπαμε. Ναι. Τραχανά στην επόμενη διαφάνεια.
Ναι, είναι τραχανάς, φρέσκος και αποξηραμένος. Ο τραχανάς... Και ψημένος δεξιά. Και ψημένος, ναι. Και σε σχήμα στο πιάτο μπροστά-μπροστά. Ναι, και στη συνέχεια θα δούμε... Πάμε και στην επόμενη. Μέσα από την αναδοχή όπου βγάζουν, έχει ξυνήσει το γάλα και είναι έτοιμο για την παρασκευή του τραχανά. Και στη συνέχεια βλέπουμε τη μάζα αυτή την, που πλάθεται. Και μετά αφού κόβεται. Ναι, και μετά κόβεται. Παραδοσιακά, ξέρετε, το έκοβαν όχι με μαχαίρι, αλλά με καλάμι. Μάλιστα. Και άπλωναν τον τραχανά, όχι πάνω σε τσέστους, ή πάνω σε ταλάρια που απλώνουν σήμερα, αλλά πάνω σε πευκοβελόνες. Μάλιστα, σωστά. Για να αερίζεται από κάτω. Και επίσης έπαιρνε και μια, μυρωδιά ωραία μυρωδιά. Εδώ, ναι. Εδώ είναι η κυρία Ελπίδα με τα ταλάρια της που φτιάχνει τα χαλίτσα. Μάλιστα. Και τα χαλίτσα στην επόμενη. Και στη χαλίτσα στην επόμενη έχει και ένα μικρό, μια μικρή βιοτεχνία. Και στη μεθεπόμενη. Και στην συνέχεια είναι το γνωστό, όχι το άγνωστο στους πολλούς, ακαθιώτικο τυρί. Το επόμενο. Είναι στην αυτό. Αρμαρόλα. Το ακαθιώτικο τυρί είναι παρόμοιο με το τυρί της Φλαούνας, αλλά ναι. Η διαφορά του ήταν ότι το κάπνιζαν. Καπνιστό. Ήταν ένα καπνιστό τυρί και επίσης το εκέρωναν. Ναι, φαίνεται στην επόμενη το εκέρωμα ναι, του. Και, με την κυρία που το βάζει. Σε μια πηγή του 19ου αιώνα λέει, αναφέρεται ότι τα τυριά της Ακαθούς είναι τα καλύτερα της Νήσου. Της Νήσου. Και εξήγαγαν μεγάλες ποσότητες στο Port Said, στην Αλεξάνδρεια και στη Σμύρνη. Μάλιστα. Και ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός, 18ος αιώνας, αναφέρει ειδικά για το τυρί της Ακαθούς, τυριά πολλά εξαίρετα των χωρίων Ακανθούς και Κεφαλών και τυρών χωρίων της Πάφου. Μάλιστα. Άρα τα παφύτικα τυριά της Φλαούνας και τα τυριά της Ακανθούς ήταν ξακουστά. Πάμε και στο Βούτυρο, αν έχετε την καλοσύνη. Και τη τσίπα. Είναι από τη τσίπα του γαλάτου που φτιάχνουμε και τη γνωστή και αρωματική τσιπόπιτα. Τσιπόπιτα. Να είχαμε τώρα εδώ τσιπόπιτα, ποιος θα μας τη φτιάξει όμως. Αυτό είναι λοιπόν, αφού εσύ λέγανε αρκετή ποσότητα, ναι. Την έβαζα σε ένα μπύλινο δοχείο και αυτό το έψιναν στον παραδοσιακό φούρνο. Το πληθαρένον το φούρνο. Μάλιστα. Λοιπόν, και αφού το έψιναν, έβγαινε αυτό το υγρό που φαίνεται εκεί, το μάλιστα. Υγρό, το οποίο όταν μπαίνει μέσα σε ένα δοχείο, μετά από λίγη ώρα στερεοποιείται και ήταν ο βούτυρος. Ναι. Αυτά που έμειναν από κάτω που φαίνονται ήταν τα καφούρκα. Τα καφούρκα, τα οποία δεν πέτασαν, αλλά τα ζύμωνα με ζυμάρι και έφτιαχνα μια καφουρόπιτα. Μάλιστα. Και να και η τσιπόπιτα. Όπως τη τσιπόπιτα, ναι. Αυτή που είναι την οποία μας έφτιαξαν στην Αυδήμου η οικογένεια Κεσέ, της γνωστής οικογένειας της Κεσέ που φτιάχνουν τα γαλακτοκομικά και προϊόντα. Πάμε και στην Αναρή μας που είναι η επόμενη. Από τη φρέσκα Αναρή φτιάχνουν στο ριζοκάρπασο το βούτυρο το της Αναρής. Που είναι και το επόμενο. Ναι, συλλέγουν την Αναρή φρέσκα και όταν έχουν αρκετή ποσότητα την χτυπούν, την ζυμώνουν. Μάλιστα. Και αφού την χτυπήσουν αρκετά μέσα σε μια ξύλινη λεκάνη και ρχίσουν από πάνω κρύο νερό, μετά βγαίνει αφρός το λίπος και το οποίο βάζουν σε μία κατσαρόλα, το ζεσταίνουν και βγαίνει αυτό το υγρό βούτυρο, το οποίο μετά στερεοποιείται και πάλι και μένει βεβαίως. Και μετά στη συνέχεια μένουν κάποια επολύμωνα, τα καφουρούθκια, από τα οποία φτιάχνουν και αυτά καφουρόπιτες. Αυτά είναι τα καφουρούθκια. Τα πάντα, ακόμα και τα επολύματα, τα αξιοποιούσαν. Και στο ξακουστό κεφαλοτήρι. Το ξακουστό κεφαλοτήρι. Αυτό είναι από την Αραδίπου, μάλιστα. Από τον Πάπουλο. Ένα μικρό τυροκομείο. Είναι με δική του έτσι. Δεν είναι επαγγελματία. Είναι από πολύ αγάπη. Είναι ερασιτέχνης. Λοιπόν, και έχουμε γυρίσει ένα σειρά. Μια τη μεταδώσαμε. Να τη μεταδώσετε, ναι, ναι. Και το τελευταίο αντικείμενο. Είναι, το ξάθινο. Είναι η τυροκανιά. Δηλαδή. Έβαζαν αυτό το ψάθινο, έβαζαν μέσα το τυρί, την αναρή, το κρέμαζαν για να μην μπουν μέσα τα τροχτικά. Είναι όπως την αρμαρόλα. Άρα εκεί φύλαγαν το τυρί. Βεβαίως. Σε κάποιες περιοχές της Κύπρου φύλαγαν το τυρί εκεί. Δόκτωρ Λαζάρου, αυτό το υπέροχο ταξίδι σήμερα δεν μπορούσε να γίνει εύκολα αν δεν ήσασταν, γιατί όλες αυτές οι γνώσεις δεν διαβάζονταν, τις γνωρίζατε και μας τις λέγατε. Πού να κάτσετε να διαβάσετε ολόκληρο τόμο.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής και όλους όσοι δούλεψαν για αυτή την υπέροχη δουλειά. Ναι, ναι, και να ξαναευχαριστήσουμε εδώ τα τέσσερα υπουργεία που μας στήριξαν: Υπουργείο Παιδείας Μεσοπολιτιστικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Εμπορίου, Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Εξωτερικών και τους συνεκδότες μας, τη μεγαλύτερη και μακροβιότερη γαλακτοβιομηχανία του τόπου, που μέσα από το πρόγραμμα Συμμετοχή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχουν, στήριξαν αυτή την έκδοση και είναι συνεκδότες μας και τους ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συμπόρευση και την προβολή. Γιατί χάρη σε αυτούς αυτό το έγινε πραγματικότητα αυτό το έργο. Και χίλια ευχαριστώ σε εσάς και στο Μουσείο που πάντα ανταποκρίνεστε και μας βοηθάτε. Να είστε καλά. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη να δημιουργείτε. Επίσης, ευχαριστώ. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνατε στην ροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Η καλή συνάδελφος Άντρια Αγγελίδου στη σκηνοθεσία σήμερα, μαζί με όλους τους καλούς συναδέλφους που σώθηκαν τις καμωμέρες. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα. 8 με 10 αύριο το πρωί εμείς πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου και στη συνέχεια 2,5-3,5 ηρικία να κερδίξατε. Γεια χαρά!